Νίκος Καμπάνης είναι διευθυντής έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και επικεφαλής του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας. Κύριε Καμπάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ την πρώτη μέρα της έναρξης της διαδικασίας της βραδιάς ερευνητή. Ελπίζω μετά από αυτά που θα πούμε να έχουμε τραβήξει το ενδιαφέρον τουλάχιστον των νέων ακροατών και των δυνητικά μελλοντικών ερευνητών. Όπως είπαμε και με τον κύριο Ταταράκη πριν από λίγα λεπτά, βασικός στόχος της βραδιάς του ερευνητή 2020 είναι να έρθουν ακόμα πιο κοντά η κοινωνία, οι πολίτες, η νέα γενιά με τους επιστήμονες, με τους ερευνητές. Κύριε Παναγιωτόπουλε, εμείς είμαστε ένα εργαστήριο που κατά βάση μέσα στον χώρο, εκτός του χώρου του ΙΤΕ δραστηριοποιούμαστε, διότι έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό της δουλειάς μας αποτελείται από εργασίες πεδίου. Βέβαια. Οπότε αναγκαστικά εκεί ερχόμαστε σε επαφή με την τοπική κοινωνία στον εκάστοτε χώρο στον οποίο δραστηριοποιούμαστε. Γνωριζόμαστε μαζί τους και έχω η εμπειρία την οποία έχω αποκομίσει ότι είναι ότι ο κόσμος δέχεται αυτή την παρουσία και την αλληλεπίδραση μαζί μας με πολλή διάθεση και συμβάλλει. Πολλές φορές συμβάλλει και μάλιστα θετικά. Λοιπόν, να επιχειρήσουμε να κάνουμε μία παρουσίαση και να παρουσιάσουμε τον σχεδιασμό του εργαστηρίου σας. Κύριε Καμπάνη, έχετε υπομειστεί το σχεδιασμό παρεμβάσεων για την αύξηση της ανδεκτικότητας της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Δηλαδή, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Κοιτάξτε να δείτε. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον πάντα αφενός γιατί είναι η ιστορία ενός λαού, είναι η ιστορία μας και αφετέρου είναι ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης μέσω του οποίου αναπτύσσεται ο τουρισμός. Να φέρουμε ένα παράδειγμα, να αποτελέσει και τη βάση της συζήτησής μας. Βεβαίως. Κοιτάξτε, εμείς πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω ότι το ιδιαίτερο μας ενδιαφέρον είναι στα μνημεία τα οποία είναι παράκτεια. Ναι. Τα οποία έχουν αλληλεπίδραση με το παράκτιο περιβάλλον και οι κίνδυνοι για αυτά προέρχονται κυρίως από την πλευρά της θάλασσας. Η κλιματική αλλαγή έχει διάφορες επιπτώσεις στο κλίμα, στο περιβάλλον και έχει και συγκεκριμένες επιπτώσεις στην θάλασσα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι παράκτιες πλημμύρες, η διάβρωση, όλα αυτά είναι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν συνήθως αρνητικά τα μνημεία τα οποία βρίσκονται πάνω στην παράκτια ζώνη. Ναι. Εδώ έχουμε πολλά τέτοια. Πρώτα απ' όλα έχουμε πολλά μινωικά παράκτια μνημεία. Έτσι, οι μινωίτες ήταν ναυτικός λαός σε πάρα πολλά σημεία της Κρήτης γύρω-γύρω. Έχουμε επίσης και βενετσιάνικα πολλά μνημεία. Η Κρήτη είχε μια μεγάλη, στην Κρήτη υπήρχε μια μεγάλη παρουσία των Βενετών. Έχουμε πάρα πολλά μνημεία παράκτια δικά τους. Εδώ χαρακτηριστικά στο Ηράκλειο είναι μπροστά στα μάτια μας. Περνάμε Βέβαια. Κάθε μέρα από εκεί, είναι ο Κούλες και τα ενετικά τείχη. Οπότε κύριε Καμπάνη, μνημεία στα οποία έχουν προκληθεί φθορές με το πέρασμα των χρόνων και έρχεστε εσείς και οι συνεργάτες σας και το εργαστήριο να απλώσετε ένα δίκτυο προστασίας. Ακριβώς. Κανείς αυτό πρέπει να κάνει είναι να εκτιμήσει την επικινδυνότητα από την κλιματική αλλαγή πρώτα απ' όλα, να κατανοήσει τις συνθήκες τις περιβαλλοντικές που αυτή τη στιγμή μιλάμε για την θάλασσα, τις υδροδυναμικές συνθήκες της θάλασσας, πώς συμπεριφέρεται η θάλασσα καθώς αλληλεπιδρά με την ξηρά και βάσει αυτής της γνώσης, πάνω σε αυτή τη γνώση να χτίσουμε διάφορες παρεμβάσεις τις οποίες μπορούμε να υλοποιήσουμε ώστε να προστατεύσουμε και να αναπλάσουμε πολλές φορές αυτά τα μνημεία τα οποία εφίστανται αυτή την φθορά την περιβαλλοντική μέσω της κλιματικής αλλαγής. Οπότε δημιουργείται κάποια όπλα εντός εισαγωγικών τα οποία τα παραδίδεται στις αρμόδιες υπηρεσίες όπως για παράδειγμα η αρχαιολογία υποθέτω. Ακριβώς. Για να ενεργήσουν οι άνθρωποι εκεί οι ειδικοί όπως πρέπει και να σώσουν αυτά τα μνημεία. Ακριβώς. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με τις περίφημες προγνώσεις 5 ημερών που πραγματοποιείται σε παράκτιες περιοχές της Κρήτης. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό ήταν μια πρόκληση για μας. Ξέρετε, μάλλον όλος ο κόσμος γνωρίζει το δορυφορικό σύστημα του Κοπέρνικου και τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει. Και όχι μόνο για θερμοκρασία και για καιρό, συγγνώμη σας διακόπτω πρόγνωση, αλλά και για αλατότητα, ρεύματα και κυματισμούς. Ακριβώς, και το σπουδαιότερο απ' όλα είναι τα ρεύματα και οι κυματισμοί. Αυτό λοιπόν που έχουμε καταφέρει με μια χρηματοδότηση προέρχεται από τον ίδιο τον Κοπέρνικο για να βελτιώνει τον εαυτό του, την πληροφορία την οποία παρέχει
το σύστημα αυτό για την περίπτωση της θάλασσας. Δηλαδή, ο Κοπέρνικος έχει υπηρεσίες που αναφέρονται σε διάφορες, στην ξηρά, στην θάλασσα, σε διάφορες περιπτώσεις. Εμείς μιλάμε για την θάλασσα, λοιπόν. Εδώ ερχόμαστε με μια χρηματοδότηση του ίδιου του Κοπέρνικου, ο οποίος θέλει να διορθώσει την πληροφορία, να βελτιώσει την πληροφορία την οποία δίνει τοπικά στην περιοχή της Κρήτης και μας χρηματοδότησε να φτιάξουμε αυτή την υπηρεσία. Έχουμε λοιπόν λειτουργήσει διάφορα υδροδυναμικά μοντέλα γύρω από την Κρήτη, τα οποία μας δίνουν κατάσταση της θάλασσας, δηλαδή τα κύματα, και επίσης ρεύματα, λατότητα και θερμοκρασία, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τους ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται μέσα στην θάλασσα. Εμείς λοιπόν έχουμε κατεβάσει την πληροφορία αυτή σε ένα πλέγμα. Πλέγμα είναι, ξέρετε, όλες αυτές οι πληροφορίες, οι προγνωστικές που αφορούν έχουν χωρική υπόσταση, δίνονται πάνω σε πλέγματα, δηλαδή σημειακά πάνω σε ένα πλέγμα. Έχουμε λοιπόν κατεβάσει την πληροφορία, την ακρίβεια αυτής της πληροφορίας, στο 1/5 από αυτήν που δίνει ο Κοπέρνικος. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, έχουμε φτάσει δηλαδή περίπου σε αποστάσεις χιλιομέτρου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι άλλο είναι να σου λέει κανείς ότι από εδώ μέχρι, ξέρω εγώ, τον Καρτερό είναι η θάλασσα σε αυτή την κατάσταση, άλλο να την λέει ανά χιλιόμετρο πόσο είναι. Διότι όλα αυτά, όπως καταλαβαίνει ένας άνθρωπος που έχει εμπειρία από αυτή την περίπτωση, διαφοροποιούνται πολύ, είναι πολύ ευαίσθητα στον χώρο. Αυτό λοιπόν μας δίνει την ευκαιρία να φτιάξουμε αυτή την βάση πληροφορίας και πάνω σε αυτή να χτίσουμε πληροφορίες και υπηρεσίες πιο εξειδικευμένες, όπως για παράδειγμα πώς μπορούμε να ξέρουμε πάνω στην πορεία ενός πλοίου, κουραζιερόπλοιου ή επιβατικού, ας πούμε, ποια είναι η κατάσταση της θάλασσας ώστε να είναι ενημερωμένος ο επιβάτης και να του δημιουργούμε μία άνεση από αυτή την κατάσταση. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα πλοίο το οποίο προσεγγίζει ένα λιμάνι και στο οποίο φτάνει για πρώτη φορά ο καπετάνιος, ένα κρουαζιερόπλοιο, ας πούμε, να μπει με περισσότερη ασφάλεια και άνεση μέσα στο λιμάνι κάτω από συγκεκριμένες ιερικές συνθήκες. Αυτά λοιπόν τα ερωτήματα τα απαντάμε μέσω αυτής της υπηρεσίας. Να ολοκληρώσουμε με ένα σχόλιο αναφορικά με τις δράσεις σας στο μέτωπο της θαλάσσιας ρήπανσης και πού στοχεύουν αυτές. Βεβαίως. Η θαλάσσια ρήπανση είναι ένα πρόβλημα της εποχής. Η περιοχή γύρω από την Κρήτη είναι ένας χώρος στον οποίο έχουμε πολύ ναυσιπλοεία. Και ποιος ο ρόλος, βέβαια, συγγνώμη σας, διακόπτω, του ανθρώπινου παράγοντα. Για να συμπληρώσω λίγο και να... Αν μιλάμε για πετρελαιοκοιλίδες, εντάξει, είναι πάλι ο ανθρώπινος παράγοντας, είναι ναυσιπλοεία, τα ατυχήματα της ναυσιπλοείας. Αν μιλάμε για τα πλαστικά, εκεί κατά βάση είναι ο άνθρωπος και με άμεσο τρόπο, γιατί τα πλαστικά προέρχονται από τα σκουπίδια τα οποία βρίσκονται τελικά στη θάλασσα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να προβλέψουμε στην περίπτωση της θαλάσσιας ρήπανσης, αν έχουμε ένα ατύχημα κοντά στις ακτές μας, με ακρίβεια το πού ακριβώς θα έχουμε την επίπτωση της πετρελαιοκοιλίδας. Ποιες παραλίες θα δημιουργήσουν επιπτώσεις. Έχουμε λοιπόν αυτή την υπηρεσία του Coastal Crete. Πάνω σε αυτήν τρέχουμε και ένα μοντέλο που λέγεται MedSleek. Είναι ένα μοντέλο το οποίο χρησιμοποιείται σχεδόν διεθνώς, ευρωπαϊκά σίγουρα και σχεδόν και με επεκτάσεις διεθνώς της χρήσης του. Είμαστε μέλη της ομάδας η οποία το αναπτύσσει και το λειτουργεί επιχειρησιακά. Και έτσι μπορούμε να έχουμε την πρόγνωση σε περίπτωση ατυχήματος με πετρελαιοκοιλίδα. Έχουμε κάνει και διάφορες ασκήσεις στο παρελθόν χρησιμοποιώντας ακριβώς τέτοιες προγνώσεις με το λιμενικό. Και έχουμε κάνει και ένα χάρτη επικινδυνότητας γύρω από την Κρήτη, που βλέπουμε ότι πολλές ακτές της χαρακτηριστικά είναι κίτρινες, δηλαδή χαρακτηριστικά πιο επικίνδυνες για θαλάσσια ρήπανση, αν προκύψει ένα ατύχημα στην περιοχή. Όμως ένα άλλο ερώτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και μας απασχολεί είναι αν μπορούμε να ανακόψουμε τελικά την πορεία των πλαστικών τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα και σε μεγάλες ποσότητες πλέον στις θάλασσές μας, αν μπορούμε να ανακόψουμε την πορεία τους μέσω των πλαστικών. Αυτό είναι μια πρόκληση την οποία ετοιμαζόμαστε τώρα και έχουμε κάνει τις βασικές προεργασίες για να το αντιμετωπίσουμε. Και μπορώ να αναφέρω μάλιστα και χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στην Κρήτη υπάρχει η περιοχή της Παχιάς Άμμου, εκεί από το Ίστρο μέχρι την Παχιά Άμμου, η οποία υποφέρει από αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Κύριε Καμπάνη, να απευθύνετε και ένα κάλεσμα σε όσους μας ακούν προκειμένου να συμμετέχουν στις δράσεις της βραδιάς του Ερευνητή 2020. Βεβαίως. Εγώ πριν πολλά χρόνια ήμουν στο Παρίσι, σε ένα ερευνητικό κέντρο και εκεί πέρα έπαιρνα ένα λεωφορείο και πήγαινα. Λοιπόν, τα παιδιά μόλις έβλεπαν το σήμα το οποίο είχα, την κάρτα εισόδου που είχα κρεμασμένη εκεί στο πέτο μου, αμέσως το έβλεπαν και ήξεραν τι ήταν αυτό το ερευνητικό κέντρο. Θυμάμαι εκείνη την εποχή την αντίστοιχη στο Ηράκλειο, όταν τους μιλούσες για ΙΤΕ, δεν το ήξερε σχεδόν κανείς. Μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια πριν, έτσι.
Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το άνοιγμα προς την κοινωνία που γίνεται μέσω της βραδιάς ερευνητή. Πρέπει να ξέρει ο νέος, ο μαθητής του σχολείου, του γυμνασίου, πρέπει να ξέρει τι υπάρχει στον χώρο της επιστήμης, τι ευκαιρίες για μάθηση, γνώση και έρευνα έχει. Και επίσης, πολύ σημαντικό είναι να ξέρει και τι, γιατί ξέρετε, τα τελευταία χρόνια με όλες τις κρίσεις που έχουμε, τις αλλεπάλληλες, οι μετακινήσεις των φοιτητών είναι πολύ δύσκολες. Δηλαδή, οι επιλογές σε περιοχές εκτός της κατοικίας τους είναι πολύ δύσκολες. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ξέρουν και από αυτή την άποψη τι υπάρχει στην περιοχή της Κρήτης, στην περιφέρεια της Κρήτης, που είναι από τις πιο πλούσιες, είναι από τα πιο πλούσια οικοσυστήματα επιστήμης και έρευνας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να το ξέρουν και να έχουν μια αλληλεπίδραση με όλο αυτό το σύστημα. Εγώ θα ήμουν πολύ χαρούμενος μετά από αυτή την παρουσία στην οποία κάναμε, να έχω, εντάξει τώρα είναι δύσκολο με τον κορονοϊό, αλλά όταν τελειώσει πια αυτή η έκτακτη κατάσταση, να έχω ας πούμε σχολεία ή νέους ανθρώπους και φοιτητές οι οποίοι να μας επισκεφθούν και να θέλουν να ενημερωθούν περαιτέρω. Κύριε Καμπάνη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά κύριε Παναγιωτόπουλε, και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και την ευκαιρία να ενημερώσουμε εδώ τον κόσμο για αυτά που κάνουμε. Βέβαια, να είστε καλά.